να σας πω κάτι το οποίο δεν το έχω πει ποτέ και δεν το ξέρετε. Πριν από... Πότε έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Καράς, πριν από ένα χρόνο περίπου. Ναι, Η Τζέσι έμαθε για το θάνατο του Κώστα Καρά στον αέρα της εκπομπής, στο Μέσα στην Καλή Χαρά που παρουσίαζα τότε στον Α. Και ήταν απίστευτο, γιατί το μάθαμε εν ώρα εκπομπής. Ήμασταν στον αέρα δηλαδή. Πήγαμε σε ρυθμιστικό διάλειμμα και εκείνη την ώρα, γιατί η Τζέσι ήταν πολύ δεμένη με τον. Μιλούσαμε πριν δύο μέρες στο τηλέφωνο. Και πολύ αγαπημένος της φίλος. Και, πριν από, και εκείνη την ώρα στο ακουστικά μας είπαν οι αρχισυντάκτες μας, παιδιά, μόλις τώρα έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Καράς, πρέπει να πείτε δύο λόγια και αν θέλει και η Τζέσι. Και η Τζέσι έβαλε τα κλάματα, που ήταν η απόλυτα ανθρώπινη αντίδραση, όταν μαθαίνεις ξαφνικά, ας πούμε, ότι ένας πολύ στενός φίλος, ας πούμε, έχει φύγει από τη ζωή. Αλλά μετά κατέβαλε πραγματικά υπεράνθρωπη προσπάθεια να συνεχίσει την εκπομπή, γιατί ένιωθε ότι είναι σε μια ψυχαγωγική εκπομπή που την έχουν καλέσει και τα λοιπά. Και μάλιστα μου είχε πει η Ναταλία, μου λέει θα είναι εκλογές, αλλά θέλω έτσι να περάσουμε καλά, δεν θέλω να... Και της λέω, μόνο θα μου κάνεις μια χάρη πριν αρχίσουμε. Δεν θα πεις τώρα ότι συγχωρέθηκε ο Κώστας, θα το πεις όταν τελειώσει η εκπομπή. Να. Και μαγείρεψα και γελάσαμε και τέτοια. Ναι, μου λέει, μη μου το πεις τώρα, σε παρακαλώ. Και μετά μου το είπε. Και το είπαμε μόνο στο τέλος. Μόλις έτσι είναι, αυτή η δουλειά δεν έχει. Αυτό το λέω πρώτη φορά, δεν το έχω ξαναπεί ποτέ πραγματικά. Ναι. Ότι το έμαθα την ώρα της εκπομπής. Και ο πατέρας σου. Δηλαδή η δουλειά αυτή είναι μια δουλειά που δεν μπορείς να μην πας παρά μόνο πεθαμένος, κατάλαβες. Δεν γίνεται.